Σύνδεση τώρα με τη Μαρία Αρώνη στις Βρυξέλλες, διότι Μαρία μπορεί να δειπνήσανε μαζί, μπορεί να τους βλέπουμε σε πολύ χαμογελαστές πόζες στις φωτογραφίες. Υπάρχει όμως μια ένταση μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής, την οποία μεταφέρει ο Γάλλος πρόεδρος σε αυτή του την συνάντηση. Με πρώτο και κυριότερο ίσως σε αυτή τη χρονική στιγμή και το γεγονός ότι οι παρεμβάσεις του Biden αφήνουν σε δεύτερη ταχύτητα τις βιομηχανίες της Ευρωπαϊκής σε σχέση με τις Αμερικανικές. Ναι, και όπως σχολιάζουν όλα σχεδόν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η επίσκεψη Μακρόν στην Ουάσιγκτον και η συνάντησή του με τον Biden έρχεται τη στιγμή που ο πόλεμος στην Ουκρανία κάνει ακόμα πιο ουσιαστική τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ. Όμως οι ΗΠΑ δοκιμάζουν τη συνοχή των διατλαντικών σχέσεων με αυτό το σχέδιο μαμούθ στήριξης της βιομηχανίας τους. Μήλων της έρηδος, λέει ο γαλλικός τύπος, είναι αυτό το σχέδιο μαμούθ στήριξης της αμερικανικής βιομηχανίας ύψους 370 δολαρίων. Εγείρει φόβους για έναν εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού μετά από αρκετά χρόνια, μετά από την εποχή του Τραμπ. Και όπως αναφέρουν τα γαλλικά μέσα, λοιπόν, κατά τη διάρκεια ενός γεύματος που είχε χθες το βράδυ ο Γάλλος πρόεδρος με μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου, λίγο πριν το δείπνο που είχαν οι δύο πρόεδροι με τις σύζυγούς τους, ο Γάλλος πρόεδρος δεν μάσησε τα λόγια του. Είπε ότι αυτό το σχέδιο το αμερικάνικο είναι μια σούπερ επιθετική κίνηση για την Ευρώπη, καθόλου φιλική, θα κατακερματίσει την Δύση, είπε, τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι είναι αυτοί που πληρώνουν το βαρύ τίμημα του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Επίσης, θεωρούν δεδομένο ότι ο Γάλλος πρόεδρος θα μιλήσει και για την αυξημένη τιμή υγροποιημένου φυσικού αερίου που πουλούν οι Αμερικάνοι προς τους Ευρωπαίους. Και όλες αυτές οι δηλώσεις Μακρόν, λέει ο γαλλικός τύπος, μαρτυρούν την γαλλική και την ευρωπαϊκή ενόχληση. Θεωρείται προστατευτισμός αυτό το σχέδιο το αμερικάνικο που απειλεί την Ευρώπη με αποβιομηχάνηση. Όμως ο Εμμανουέλ Μακρόν δεν έχει αυταπάτες. Αυτό που επιδιώκει είναι κάτι ανάλογο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα βοηθήσει τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες να ανταγωνιστούν τις αμερικάνικες και τις κινέζικες εταιρείες, ενδεχομένως με έναν κοινοτικό μηχανισμό. Όμως η Γερμανία και ο Όλαφ Σόλτς δεν έχουν πιστεί ακόμα για κάτι τέτοιο, λέει ο γαλλικός τύπος. Και αυτό είναι και ένα θέμα που θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής στις 15 Δεκεμβρίου.